Δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο η υπόθεση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑΝΑΛ κατά 5 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό, σύμφωνα με τις αιτιάσεις της Δημοτικής Αρχής, την κάλυψη εξοπλιστικών και άλλων αναγκών για τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου. Σε μια συνεδρίαση με αντιπαραθέσεις και διαψηφισμούς, 4 παρατάξεις καταψήφισαν την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για τη δημοτική κίνηση Ηράκλειο 375, την παράταξη Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες, τη Λαϊκή Συσπήρωση και την παράταξη Σύμπραξη Δημοτών. Η παράταξη της Βαγγελιός Σκιναράκη ψήφισε Λευκό, ενώ υπερψήφισαν μαζί με τη Δύναμη Πολιτών οι τρεις συνεργαζόμενες παρατάξεις με επικεφαλής τον Ευρυπίδη Κουκιαδάκη, τον Γιώργο Σισαμάκη και τον Μανώλη Βασιλάκη. Και από τη μελέτη, αλλά και από τη συζήτηση που προηγήθηκε. Μόλις τώρα προκύπτει ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα για την τεκμηρίωση, για τη σκοπιμότητα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Όπως τόνισαν επικεφαλής και δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων που καταψήφισαν, η στάση τους δεν σημαίνει εναντίωση στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ωστόσο, όπως σημείωσαν, διαπίστωσαν πρωτοφανείς πολιτικές ανορθογραφίες και ατοπήματα εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και της απερχόμενης διοίκησης της ΔΕΠΑΝΑΛ. Εγώ έκανα 12 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που μου δώσετε ήταν σε καμία. Μία προσπάθησε ο κ. Μουδάζος να απαντήσει, λέγοντας ότι το αρνητικό θα καλυφθεί από τυχόν χορηγίες. Είστε λάθος. Δεν θα είναι βιώσιμη λεπτά. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός τόνισε πως όλος ο αγώνας είναι για να μειωθούν τα έξοδα λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου. Πάσα άποψη του μετοχικού κεφαλαίου θα απαιτήσει μια διαδικασία που δεν θα είναι σύντομη, διότι πρέπει να τηρηθούν μερικού χωρίς νόμους, οι οποίες δεν είναι. Εξώς το θυμάμαι, κύριε Καραπινάκη, και απευθύνομαι σε εσάς, γιατί είστε ειδικότερος εμού. Δεν θα είναι σύντομα. Θα διαρκέσει χρονικό διάστημα ικανό. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη σκιά των όσων συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ένα υβριστικό σχόλιο του Γιάννη Ξυλούρη προς την Αθηνά Σπανάκη Κοχιαδάκη ήταν η αφορμή να ξεσηκωθεί θύελα που οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης. Τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης συμπεριφέρονταν ως σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου μάλιστα να μην επιτρέπει σε κανέναν, ούτε καν σε ένα πολίτη που ήθελε να διαμαρτυρηθεί, να κάνει οποιαδήποτε σχετική αναφορά. Η στάση αυτή πυροδότησε την έκρηξη της Αθηνάς Σπανάκη. Συγγνώμη, θα μιλήσει ο κύριος Ξυλουρής, έτσι αδειά. Νομίζω ναι. Είναι δυνατή για μια απλή μανάτηση στο Facebook, γιατί διαγράψατε από την παράταξή σας. Γιατί έκανα απλό σχόλιο όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί ο κύριος Πεσπάτης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νωρίτερα, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε αίτημα για έκδοση ψηφίσματος που υπέβαλε ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητας του Δήμου για τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Παραλληλά, παρέμβαση για το θέμα του ΚΕΘΕΑ έκανε και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του Δικτύου στο Ηράκλειο, Βασίλης Κλάδος.